70 χρόνια. Μας αδειάζετε. Μας κλωτσάτε. Μας ξεχνάτε. Μας τριμώχνετε. 70 χρόνια έτσι μας δείχνετε την αγάπη σας. Lux. 70 χρόνια. Πλάι-πλάι. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι, εδώ από το γήπεδο Σοχώρας, δημοτικό γήπεδο Σοχώρας στο Ρέθυμνο, όπου διεξάγεται η αναμέτρηση στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής γυναικών, ανάμεσα στον Αστέρα Ρεθύμνου και την ομάδα των Αβαντίδων Χαλκίδας. Η ομάδα του Αστέρα, η οποία βρίσκεται στην 7η θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας, με απολογισμό 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 4 ήττες. Ενώ από την άλλη πλευρά, στην κορυφή είναι η ομάδα της Εύβοιας, οι Αβαντίδες Χαλκίδας, με απολογισμό 7 νίκες και 2 ισοπαλίες, 23 βαθμούς για την φιλοξενούμενη, 9 για τους γηπεδούχους. Με την καλύτερη επίθεση βέβαια η πρωτοπόρος ομάδα του πρώτου ομίλου, του δεύτερου συγγνώμη ομίλου, ανάμεσα στον Αστέρα Ρεθύμνου και τις Αβαντίδες Χαλκίδας. Είναι μια προσφορά, χορηγός της μετάδοσης, να τονίσουμε ότι είναι η εταιρεία Lux, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αναψυχτικών στη χώρα. Ένας λεπτός σιγή τώρα. Κρατήθηκε και ενός λεπτός σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου του Άρη, του Άλκη. Ξεκινάει λοιπόν η αναμέτρηση, οι πρώτες αναγνωριστικές πάσες. Κάποια συμπαικτριά της κερδίζουν ξανά των Αβαντίδων. Και τώρα από τα αριστερά, από τα δεξιά, συγγνώμη, είναι η Μούστα, η οποία θα περάσει μέσα στην περιοχή, θα κάνει και την παλιά παραλίγο εκεί να εκμεταλλευτεί. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η Κοκοτσάκη, όμως λάθος σε μεταβίβαση. Θα κερδίσει εκεί ο Τινιάνο Τόρες, όμως θα κάνει και αυτή νέο λάθος, η οποία φαίνεται και να έχει χτυπήσει. Δείχνει να έχει δυσκολία. Νωρίτερα είχε χτυπήσει. Προσπαθεί να βρει κάποια συμπαίκτριά της. Θα γίνει η πάσα με στόχο την Μπετανκούρ. Συγγνώμη, με την Ραμπέλο. Η Ραμπέλο θα γυρίσει και η μπάλα είναι δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία, δεν έχει τελειώσει η φάση. Για να δούμε. Το δοκάρι ήταν από την. Για να δούμε την φάση. Θα φέρουν προσπάθηση εκεί να απαντήσει. Πιο στήριγμα. Θα βρει την Κοκοτσάκη και από εκεί η μπάλα θα φτάσει στην Μούστα. Η Μούστα θα κάνει την προσποίηση. Για να δούμε την πάσα της. Είναι πολύ καλή, όμως εκεί δεν κατάφερε. Για να δούμε. Είναι πεσμένη στο έδαφος. Λάγιου με τη σειρά της θα δώσει στην Μούστα. Για να δούμε την προσπάθεια της Μούστα, η οποία από εκεί δεξιά θα κάνει την σέντρα σουτ, θα έλεγα, περισσότερο. Στο 23 βρισκόμαστε. Εκτελέστηκε σχεδόν απευθείας, όμως θα διώξει αρχικά η Κούντου. Πλητά. Θα δώσει τη Μελίσου. Η Μελίσου θα κάνει μια βαθιά παλιά. Θα περάσει η μπάλα. Για να δούμε. Δεν υπάρχει κάποιο offside. Γύρισμα της Μούστα, η οποία και αυτή προφανώς δεν περίμενε ότι θα περάσει αυτή η παλιά. Καραντονάκι. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Η Λάγιου. Ένα μακρινό σουτ που επιχείρησε η Πλητά. Δεν ανησυχεί η Κούντου, καθώς. Επιστρέφουμε στο γήπεδο της χώρας με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στη σέντρα παίκτρες του Αστέρα. Το τελέσει, Νεοφύτου θα ψάξει και θα βρει την κατωπόδι. Κατωπόδι που θα κάνει το γύρισμα. Θα διώξουν, δεν έχει τελειώσει η φάση. Για να δούμε το σουτ αυτό. Το σουτ που επιχείρησε δεν είναι όμως καλό. Βαθιά παλιά τώρα με στόχο την Κοκοτσάκη. Μαρκάρεται από τη Δρακάκη. Θα ψάξει κάποιο στήριγμα. Και το σούτ από την. Ένα πολύ καλό σούτ. Ήταν όμως ψηλά η μπάλα. Η Παχάκη δεν ήταν καλή. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Η κατωπόδι τώρα. Λάθος. Ξανά ένα σούτ από την κατωπόδι. Θα καταλήξει out. Λάθος, θα κερδίσει όμως η Άξα, η Μάστακ. Ένα μακρινό σουτ, ψιλοκρεμαστό από την Πλητά, η μπάλα θα καταλήξει out. Ενώ είχε επιλογές, ακόμη και να προχωρήσει και να επιχειρήσει κάποιο σουτ ίσως. Ένα σουτ τώρα, η μπάλα θα περάσει out, το σουτ από την Τζαφέρη. Να βρει και την Κιαχίδου, ξανά Καραντονάκη, θα κάνει ένα τυφλό διώξιμο.
ψάχνοντας βέβαια και την Κιαχίδου. Κιαχίδου θα κρατήσει για να δούμε την προσπάθεια της Κιαχίδου. Τα φέρμου, θα μπει στην περιοχή, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή της. Μαρκάρεται και από μία και δύο παίκτρες. Θα κάνει το γύρισμα και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ από την Μπετανκούρ μετά από την όμορφη σέντρα της Δαφέρμου, η οποία αν και κλεισμένη κατάφερε να ελευθερωθεί και να δώσει την, να επιχειρήσει αυτή τη σέντρα. Η Μπετανκούρ βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και κατάφερε να, με κοντινή κεφαλιά να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Αστέρα. Τώρα Νεοφύτου ψάχνει στήριγμα. Προσπαθεί να αποφύγει τη Μαρκουτσά, θα κάνει το γύρισμα, εκεί θα μπλοκάρει η Κούντου. Η Λάγιου, καθέτει πάει να μαρκάρει. Για να δούμε την προσπάθεια από την Πλητά, θα περάσει out την μπάλα. Προσπάθεια εκεί μαρκάρεται η Κατοπόδη, θα δώσει το πίσω. Θα γίνει μια σέντρα σουτ, θα μπλοκάρει η Κούντου. Μπριασούλη τώρα, το κοτσάκι. Για να δούμε την Μπριασούλη, θα δοκιμάσει κάποιο σουτ, θα μπλοκάρει σταθερά όμως. Δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα, θα αναγκαστεί να αλλάξει από τα αριστερά με την Μπριασούλη. Μπριασούλη θα βγάλει μια σέντρα, περνάει μπάλα εκεί, για να δούμε. Μεγάλη φάση αυτή, πολύ καλή ευκαιρία από την... πρέπει να ήταν η Άξα, η Άξα ήταν αυτή η οποία, η Μάστακ Άξα, ήταν αυτή η οποία βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Για να δούμε την Πριασούλη, θα κάνει τη σέντρα, πολύ καλή, περνάει μπάλα, εκεί όμως η Κούντου θα βγει και θα μπλοκάρει, επικίνδυνη αυτή η φάση. Για να δούμε τώρα την Πλητά σε μία από τις τελευταίες φάσεις, για να δούμε, έγινε η μεγάλη φάση, παραλίγο θα διώξει η Κούντου η οποία χτύπησε κιόλας με την βοριά. Πέμπτο λεπτό προσέκτο των καθυστερήσεων. Τελέστηκε από την Πλητά, εκεί σύγχυση μες στην περιοχή, θα περάσει out την μπάλα από την προσπάθεια αυτή. Να δω συνέχεια τώρα η Κούντου, συνέχεια στο παιχνίδι. Διαιτητής θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο έκτο λεπτό με πολύ σημαντική νίκη, πολύ σπουδαία νίκη για την ομάδα του Αστέρα Ρυθύμνου που ανεβαίνει βαθμολογικά. Πάει στους 12 βαθμούς και κοιτάει το μέλλον με αισιοδοξία όσον αφορά το στόχο της παραμονής. Και ήταν για την ομάδα των Αβαντίδων. Που αυτή ίσως να στοιχίσει αυτή η ήττα στον απολογισμό του πρωταθλήματος. Πολύ σημαντικό με τη σκόρερ λοιπόν την Μπετανκούρ στο 57, η ομάδα του Αστέρα παίρνει μια πολύ σπουδαία νίκη και 3 βαθμούς πολύτιμους για την προσπάθεια που κάνει για την παραμονή. Εβδομήντα χρόνια μας αδειάζετε, μας κλωτσάτε, μας ξεχνάτε, μας τριμώχνετε. 70 χρόνια έτσι μας δείχνετε την αγάπη σας. Lux, 70 χρόνια. Πλάι πλάι.